Για μια ακόμη Κυριακή τα καταστήματα στην Καβάλα και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα παραμένουν ανοιχτά λόγω του εορταστικού ωραρίου. Έχοντας ως σύμμαχό τους ο καιρό, μικροί και μεγάλοι έχουν βγει από το πρωί για να ψωνίσουν τα τελευταία χριστουγεννιάτικα δώρα. Και το που έχω να πω είναι ότι είναι μονάχα περιστασιακή, τίποτα άλλο. Περιστασιακή, οι λεφτά δεν υπάρχουν, τα δώρα θα πέσουν την επόμενη εβδομάδα. Πολύ λίγος κόσμος στα μαγαζιά, ο περισσότερος είναι έξω στον καφέ και στη βόλτα. Αυτά. Εσείς ψωνίσατε? Κάτι λίγα, ναι. Ωραία, τουλάχιστον για την κίνηση και για το γιορτινό κλίμα. Για βόλτα κατεβήκαμε, μόνο για βόλτα. Εσείς ψωνίσατε? Όχι, δεν ψωνίσαμε, για βόλτα κατεβήκαμε, αλλά είναι σωστή η κίνηση να γίνονται τέτοιες ενέργειες. Βοηθάνε και τα μαγαζιά και τον κόσμο. Και καλά είναι και να βρισκόμαστε κιόλας. Φέτος οι Κυριακές είναι λιγότερες σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονιά και ο λόγος είναι ότι το Δεκέμβριο, 25 Δεκεμβρίου είναι Κυριακή, οπότε η τελευταία Κυριακή είναι η σημερινή, η οποία για αυτόν τον λόγο είναι και μέχρι τις 6, ώστε ο κόσμος που βρίσκεται στην αγορά και είναι αρκετός όσον αφορά τον αριθμό να έχει όλο τον χρόνο να μπορέσει να κάνει κάποιες αγορές σε κάποια προϊόντα που χρειάζεται. Βέβαια, επειδή μιλήσαμε και με τον κόσμο, πολλοί κάνουν λόγο για έλλειψη χρημάτων. Ότι όποια Κυριακή και αν είναι ανοιχτή τα μαγαζιά, δεν έχει σημασία διότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εντάξει, αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που έχουν βγει οι Κυριακές τιμές όσον αφορά στο πολυνομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί για το πλαίσιο αγοράς. Σίγουρα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το οικονομικό. Όταν υπάρχουν χρήματα, ο κόσμος βρίσκει χρόνο να ψωνίσει και την Κυριακή κλειστά να είναι, τις άλλες μέρες μπορείς να ψωνίσει. Αν δεν υπάρχουν χρήματα. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν είναι κάτι επιπλέον που μπορεί να βοηθήσει? Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Σε καμιά περίπτωση, ναι. Το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Εντάξει. Καθένας από ό,τι μπορεί κάνει. Δύσκολη ζωή. Ό,τι μπορούμε. Τώρα μέχρι και την Κυριακή που είναι τα Χριστούγεννα, πώς ακριβώς λειτουργεί το εορταστικό ωράριο? Ξεκινώντας από αύριο από τις 8.30 μέχρι τις 2 και 5.30 μέχρι 9 κάθε μέρα μέχρι και το Σάββατο. Το Σάββατο λοιπόν που είναι η παραμονή είναι από το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Κυριακή, Δευτέρα, Χριστούγεννα και δεύτερη μέρα κλειστά. Μετά πάλι Τρίτη μέχρι και Παρασκευή το ίδιο ακριβώς ωράριο 8.30, 2, 5.30, 9 και το Σάββατο πάλι παραμονή από το πρωί μέχρι τις 6. Τα καταστήματα στην πόλη της Καβάλας, πώς σου φαίνεται σαν κίνηση? Όμορφη για εμάς τους πελάτες, άσχημη για τους εργαζόμενους. Πρέπει να έχουν κάποιες Κυριακές. Εσύ ψώνησες? Όχι, δεν ψώνησαμε. Ακόμα. Την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, ο κόσμος ψωνίζει. Βασικά πρέπει να υπάρχει και χρηματική ευκαιρία για να ψωνίσει. Τώρα το αν θα είναι Κυριακή ή κάποια άλλη μέρα, αυτό είναι σχετικό. Ψωμένοι σας βλέπουμε, μάλλον ψωνίσατε σήμερα. Η Κυριακή σας βοήθησε. Ναι, ναι, αρκετά μας βοήθησε. Πώς σας φαίνεται σαν κίνηση? Πολύ καλά. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Είναι μια καλή κίνηση η οποία χρειάζεται να γίνεται. Όχι όλες τις Κυριακές, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε και τους υπαλλήλους. Αλλά κάποιες Κυριακές πρέπει να γίνεται. Πρέπει να γίνεται. Εσείς ψωνίσατε? Ναι, ναι. Ναι, και είναι, όπως είπα, η κίνηση πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Ελπίζω να συνεχιστεί. Αλλά όχι όλες τις Κυριακές. Γιατί πρέπει όμως να σκεφτόμαστε και τους υπαλλήλους.